Σήμερα ταξιδεύουμε στα δικά μας λιμέρια. Είμαστε στον Πειραιά για να αναδείξουμε την όμορφη αυτή πόλη για τα δικά σας μάτια. Η είσοδος για τα περισσότερα νησιά μας είναι ο Πειραιάς. Κάποτε όμως και ο ίδιος ο Πειραιάς ήταν νησί. Για την επικοινωνία με τη στεριά υπήρχε περαματάρης. Με τα χρόνια του Πειραιάς έγινε ξηρά και ο Πειραιάς αναπόσπαστο κομμάτι μας. Φυσάει λίγο σήμερα, Να στείλω γλυκά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Βρίσκομαι σε γραμμές του τραμ. Πού είναι αυτές οι γραμμές όμως, Είναι στον Πειραιά. Σε λίγο καιρό, σε πολύ λίγο καιρό νομίζω, θα περάσει το τραμ από εδώ. Αφιερωμένη λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή στον Πειραιά, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί μεγαλώσαμε εδώ, γιατί τον τριγυρίζουμε από πολύ μικρή ηλικία και θέλουμε να μάθουμε μυστικά και ωραία σημεία. Θα ξεκινήσω όμως από αυτό το σημείο, γιατί πίσω μου βρίσκεται το λιμάνι του Πειραιά, το πιο μεγάλο λιμάνι της Ευρώπης σε επιβατικό κοινό. Το ισχυρό χειρό και όπλο της Αθήνας κατά την αρχαιότητα με τα συμβολικά λιοντάρια στην είσοδο του λιμανιού. Από τη ρωμαϊκή περίοδο μέχρι και τη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας, αυτά τα λιοντάρια θα έδιναν το όνομα του λιμανιού Πόρτο Λεόν, το λιμάνι των λιονταριών. Στη σύγχρονη Ελλάδα ο Πειραιάς θα ξανέβρισκε το παλιό του όνομα και μαζί την παλιά έγκλη και δόξα που είχε. Τα πιο ωραία σημεία στον Πειραιά είναι και η τριψηθέα με τα παρκάκια της. Κάνουμε τη βόλτα μας και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Τώρα ειδικά που έρχεται και το Πάσχα θέλουμε να κάνουμε και ωραίες αγορές και να βρούμε όμορφα πράγματα. Κάτι όμορφο για τα μάτια σας μόνο, να κάνετε τις πιο ωραίες αγορές. Χειροποίητα κοσμήματα πολύ πριν ανοίξουμε το μαγαζί και όταν κάποιος με ρώτα γιατί φτιάχνεις, εγώ του έλεγα κάτι όμορφο. Και όταν σχεδιάζαμε το κατάστημα, τι θα βάλουμε μέσα κλπ. Έχω μένει μέσα σε καταλόγους, με ρωτάει άντρας μου γιατί είσαι τόσο άγχος, και εγώ του λέω γιατί θέλω να είναι κάτι όμορφο. Και εκεί έδεσε. Είναι το χειροποίητο κόσμο που θα σε ενθουσιάσει. Θα θες να το φοράς και να ξέρεις ότι το έχεις μόνο εσύ στην παρέα σου και να νιώσεις ξεχωριστή. Είναι τα ρούχα, οι τσάντες, τα φουλάρια, τα αξεσουάρ που είναι η τελευταία τάση της μόδας, με τα πιο in fashion χρώματα και υλικά, αλλά σε σχέδια που κάνουν τη διαφορά και σε απίστευτες τιμές. Και όλα αυτά μπορείς να τα έχεις σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν είσαι, μέσα από το e-shop μας www.katiomorfo.com, και αυτό είναι επίσης κάτι όμορφο. Μπορείτε να βρείτε χειροποίητα κοσμήματα σε πολύ ιδιαίτερα σχέδια, ρούχα σε μεγάλα μεγέθη, τσάντες, πορτοφόλια, αξεσουάρ σε μπόχο στυλ, εποχιακά είδη όπως λαμπάδες στο Πάσχα, γούρια, καλοκαιρινά καφτάνια, φορέματα, παραλία, τσάντες, θαλάσσις, εξαρτάται την εποχή. Ζούμε όμορφο με κάτι όμορφο. Σημείο συνάντησης και αναφοράς είναι το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο χτίστηκε το 1895. Μια βόλτα στο Δημοτικό Θέατρο, το χαρακτηριστικό κέντρο του Πειραιά. Τα πιο πολλά ραντεβού κανονίζονται μπροστά του. Όποιος έρχεται πρώτη φορά στον Πειραιά το έχει σαν πηξίδα. Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, ομιλίες, εκδηλώσεις αλλά και γάμοι έχουν φιλοξενηθεί κάτω από τη στέγη του και ακόμα μας προσφέρει νέες και όμορφες εμπειρίες. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι πονάει πια το γόνατό μας, ούτε να φοβόμαστε οποιοδήποτε χειρουργείο. Γιατί θα μάθετε αμέσως τώρα τρόποι αντιμετώπισης για να μην πονάει το γόνατό μας και ακόμα και αν κάνουμε χειρουργείο. Γιάννη, μόλις τελειώσατε ένα πολύ σημαντικό χειρουργείο, θα μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό? Ναι, μόλις τελειώσαμε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος εξατομικευμένου τύπου και ρομποτικής τεχνικής. Είναι εύκολο ή δύσκολο χειρουργείο? Είναι ένα από τα μεγαλύτερα χειρουργεία της ορθοπαιδικής. Απλά εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν είναι σαν την κλασική αρθροπλαστική. Πρώτον, παίρνουμε μέτρα από τον ασθενή με ειδικές προεγχειρητικές ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες ή και ακόμη και μαγνητικές τομογραφίες. Κατασκευάζουμε κάποιους συγκεκριμένους οδηγούς ή ακόμη και μέταλλα προθετικά όταν χρειάζεται για να αλλάξουμε το γόνατο ενός ασθενή. Χρησιμοποιούμε ρομποτικούς αισθητήρες, ρομποτικούς οδηγούς μέσα στο χειρουργείο και μέσα από μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, από μια μικρή τομή δηλαδή, περίπου 6-7 εκατοστών, έχουμε πλέον τη δυνατότητα με ακρίβεια να αλλάξουμε όλο το γόνατο του ασθενούς. Ο ασθενής πώς αισθάνεται μετά το χειρουργείο? Άριστα θα έλεγα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η τεχνική, η χειρουργική. Εδώ είναι ομαδική δουλειά. Δεν είναι δουλειά του ενός, είναι δουλειά της ομάδας. Άρα είναι οι αναισθησιολόγος μαζί, οι επιμελητές, οι φυσικοθεραπευτές. Δουλεύουμε όλοι μαζί ένα πλάνο, ένα πρωτόκολλο ταχείας ανάρρωσης. Άρα οι ασθενείς μπορούν να σηκωθούν άμεσα, να περπατήσουν μετά από 3-4 ώρες ή ακόμη και μισή ώρα μετά την επέμβαση, από την ανάνυψη. Το χειρουργείο, κύριε Αλαβρογιάννη, πόση ώρα διαρκεί? Είναι πάρα πολύ λίγο. Σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε μία λίστα με 8 τέτοια γόνατα. Ανά 35 λεπτά με 40 περίπου διαρκεί όλο το χειρουργείο για τον κάθε ασθενή. Κύριε Μπέμπα, είναι τελικά τόσο εύκολο ή τόσο δύσκολο το συγκεκριμένο χειρουργείο? Το συγκεκριμένο χειρουργείο, καλά με ρωτήσατε κιόλας, είναι ένα από τα πιο δύσκολα χειρουργεία, τα πιο τεχνικά της ορθοπαιδικής. Ωστόσο, μια ομάδα η οποία είναι συντονισμένη, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της και τους ρόλους που έχει κάθε μέλος της, το κάνει πραγματικά πολύ εύκολο και για τον ασθενή και για τους γιατρούς. Παρόλο που για τον ασθενή είναι μια χειρουργική εμπειρία, ωστόσο μεταχειρητικά αισθάνεται καλά, δεν πονάει, σηκώνεται αμέσως μετά το χειρουργείο, περπατάει το ίδιο απόγευμα και μέσα στις επόμενες 2 μέρες πήγαινε στο σπίτι. Κυρία Ξανθοπούλου, θα μιλήσουμε για την αναισθησία που έγινε για το συγκεκριμένο χειρουργείο. Μάλιστα. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε τοποπεριοχική αναισθησία. Έχουμε ένα ειδικό πρωτόκολλο από την Αμερική. Ο ασθενής παίρνει την αναισθησία, την τοποπεριοχική, για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σε αυτά τα χειρουργεία θέλουμε να ελαττώσουμε το ποσοστό των εμβολών και αυτό το πετυχαίνουμε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλουμε ο ασθενής μας να μην πονάει. Οι ασθενείς μας λοιπόν δεν πονάνε. Ταξί Ερμής, εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας, 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Μόνο με 40€ περνάς το αυτοκίνητό σου από κταίο. Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Checkpoint. Το κατάλληλο κταίο. Τι μυρίζει? Τι μυρίζει? Μύρισε Ελλάδα. Ανάσα και επιστρέφω. Εσύ είχες πει δεν θα ξανακάνεις τηλεόραση. Το είχα πει όντως. Είδες που δεν πρέπει ποτέ να λες πράγματα που δεν τα εννοείς. Αυτό είναι αλήθεια. Σε καλωσορίζω. Καλώς ήρθα. Να ξέρεις ότι πόσο πολύ σ' αγαπάω δεν θα το πίστευες. Κι εγώ. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις πώς αίσθησες όλο αυτό το πράγμα, παιδί μου. Αυτό είναι αριστούργημα. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τα πάντα μυρίζουνε Ελλάδα. Μυρίζουν Ελλάδα. Και νομίζω ότι το ντεμπούτο σου και το πρώτο σου φαγητό ελληνικό θα είναι. Βεβαίως. Από πού? Πώς το σκέφτηκες πάλι? Τι θα κάνουμε? Μυδοπύλαφο. Α, κάτι όμως ετοιμάζεις ωραίο. Την νησιωτική πλευρά μας. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που βοήθησαν για το Μύρισε Ελλάδα. Να τους ευχαριστήσουμε όλους. Όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ. Δεξιά μας, αριστερά μας, μπρος, παντού. Παντού. Και επειδή συγκινήθηκα, εγώ ξέρεις τι λέω. Πάμε να δούμε τα υλικά για το πρώτο φαγητό του Μύρισε Ελλάδα. Φύγαμε. Μύρισε Ελλάδα. Για πάμε να δούμε. Για το μυδοπίλαφο θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μύδια με κέλυφος καταψυγμένα, 500 γραμμάρια μύδια καθαρισμένα, 500 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι, ένα κουτάκι κονκασέ ντομάτα, ένα καρότο, μισή πιπεριά πράσινη, ένα κρεμμύδι ξερό, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, ένα ποτήρι λευκό κρασί, μισό ποτήρι ελαιόλαδο και περίπου μισό λίτρο νερό. Και για το σερβίρισμα ένα ματσάκι μαϊντανό και λίγο άνηθο. Τα πιο ωραία υλικά πάλι μου έχεις φέρει εδώ. Ολόφρεσκα. 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 Θέλεις να μου πεις πώς θα ξεκινήσεις τώρα? Θα αρχίσουμε με τα υλικά μας. Κρεμμυδάκι, καρότο. Πω πω Παναγία μου, μύρισε. Ωκεανός μύρισε. Πολύ φρέσκο. Ας μην το κάνει κοκκυρά αυτό στο σπίτι. Ας το κόψω το κρεμμυδάκι όπως ξέρει. Θα κάνω και εγώ μια δοκιμή κάποια στιγμή. Ναι, καλά. Εύκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Εύκολο είναι, αλλά εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, βάζουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πάντα. Από πού είναι αυτό? Τρελοκεφαλονίτη. Α, φιλιά στην κεφαλονιά. Λοιπόν, αρχίζουμε με το ξερό κρεμμύδι. Καλέ, κοίτα κάτω, μαγχώνεις. Κοιτάω κάτω. Πολύ μαγχώνεις. Πόσο χρόνια το κάνεις αυτό, Στέλιο μου? Από πριν γεννηθώ. Από πριν γεννηθείς? Τι λες, παιδί μου? Θα πάρω τηλέφωνο τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, το σώμα εκεί πέρα. Να αρχίσω να ρωτάω. Α, θα σου πούνε αυτός είναι τρελός. Απαπα, τι έπαθε. Και από πού είναι η καταγωγή σου? Από τα Καλάβρητα. Καλά, λατρεύω Καλάβρητα. Ορίστε. Κοίτα χρώμα. Πολύ μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, έχουμε βάλει την πιπεριά τώρα, το κρεμμύδι το φρέσκο, το κρεμμύδι το ξερό. Να σοταριστούν λίγο, όχι να ξεροψηθούν. Απλώς να πάρουν λίγο χρώμα. Έχω κολλήσει τώρα σε αυτό, γιατί η μαμά μου λέει συνέχεια να προσέχω τα μύδια. Αλλά όταν είναι καταψυγμένα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Για το συγκεκριμένο τώρα. Και ξέρεις τι θα, διαφορετικά τι θα έπρεπε να προσέχουμε. Την ώρα που τα αχνίζουμε θα πρέπει να ανοίξουν όλα τα μύδια. Διαφορετικά το πετάω. Διαφορετικά όποιο δεν ανοίξει το πετάω. Να τα μυστικά τα ωραία. Πόση ώρα θα τα αφήσουμε εκεί? Θέλει γύρω στα 2-3 λεπτά. Δεν θέλει πολύ. Όπως είναι τώρα δηλαδή έχει γίνει και προσθέτουμε την ντοματούλα. Μπορείς να μου τη δώσεις? Ντοματούλα να στη δώσω. Ντοματούλα ψιλοκομμένη, έτοιμη. Α, κατευθείαν. Κατευθείαν. Εντάξει, οκ. Γενικά τώρα που είναι σαρακοστή, τι θα κάνουμε? Θέλεις λίγο να τους πούμε λίγα πραγματάκια? Θα κάνουμε πράγματα για τη σαρακοστή, νηστίσιμα, μέχρι το Πάσχα. Το Πάσχα θα σβουλήσουμε. Αχ, εγώ να πω ότι τις συνταγές μας, του φίλου μας του Στέλιου, του μεγάλου μας του σεφ από το Μύρισε Ελλάδα, θα τις βρίσκουμε στο zoomeomorfa.gr και θα πρέπει να κάνουν και like στο zoomeomorfa στο Facebook, γιατί θα κερδίσουν και πάρα πολλά δώρα. Βέβαια. Μπορώ να τσιμπάω εγώ τίποτα? Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ να βάλω και λίγο καροτάκι για τη γεύση. Πουλούρι, αγαπημένο. Καρότο στο μυδοπίλαφο. Αχ, μάνα μου. Έχεις επιλέξει όλα τα θρεπτικά συστατικά και εδώ πέρα. Και καρότο. Λοιπόν, τώρα που είναι έτοιμο, θα προσθέσουμε λίγο λαδάκι ακόμα. Είσαι του λαδιού, Το μυδοπίλαφο θέλει πολύ λάδι. Λοιπόν, και προσθέτουμε τώρα τα μύδια μας. Τα μύδια με το κέλυφος. Τα μύδια με το κέλυφος. Φτάνει για ένα άτομο. Για ένα άτομο φτάνουν περίπου. Θα με στείλεις αδιάβαστη εσύ. Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και λίγα μύδια χωρίς κέλυφος, για να γίνουν ακόμα πιο γευστικά. Μύρισε Ελλάδα σου λέω. Και να μυρίσει το αλάτι. Πόπο. Λοιπόν, παίρνουν ίσα ίσα 2 γύρους. Είναι από τα αγαπημένα σου φαγητά? Ναι, είναι τα αγαπημένα μου. Μου δίνεις και το κρασάκι. Θα τα ζήσουμε το κρασί. Θα μου μεθύσεις το μυδί. Αλλά εμείς πάντα πίνουμε υπεύθυνα. Όχ. Σταμάτησε το τζιρτζίρισμα. Μάλλον το ρύζι δεν το θέλουμε τώρα. Όχι, θα προσθέσουμε το νεράκι. Θα βάλουμε τώρα αλλά το πίπερο. Ωραίο. Γενικά σε αρέσουν οι εύκολες συνταγές. Οι δύσκολες που γίνονται εύκολες. Θέλω να μου κάνεις φαγητό από καστοριά. Βέβαια. Γιατί θα στέλνουν και τηλεθεατές και θα μας λένε τι θέλουν να δούνε. Βεβαίως ό,τι θέλουν. Και άρα, μυστικά που δεν τα ξέρουν. Αλλά τα μυστικά όλοι τα ξέρουμε. Απλώς δεν υπολογίζουμε ότι είναι αυτά τα μυστικά. Στο σπίτι μόνο εσύ μαγειρεύεις. Όχι, δεν μαγειρεύω εγώ. Γιατί? Μαγειρεύουν οι υπόλοιποι. Στο σπίτι θα μαγειρέψουμε, βέβαια. Κοίτα, ωραίο. Και το χρώμα του. Ακριβώς. Σε αυτή τη φάση εδώ προσθέτουμε το νερό. Τους βλέπω εδώ πέρα όλους. Μητούλες. Μητούλες. Λοιπόν, πολύ, και όπως είναι έτσι ακριβώς, παρόλο που βλέπουμε ότι έχει μπόλικο νερό, θα βάλουμε το ρύζι. Α, οκ. Λοιπόν. Το έχω ακούσει και αυτό, άλλες νοικοκυρές το κάνουν ξεχωριστά το ρύζι. Δεν γίνεται τώρα. Θα πρέπει να το τραβήξει. Μπορούμε να το κάνουμε και με κρυθαράκι, να το κάνουμε κρυθαρό το που κάνουμε τώρα τελευταία. Ναι, πολύ το δουλεύουμε. Ακριβώς. Αυτό τώρα θα μας βγει για πόσα άτομα? Αυτό θα βγει για 4-5 άτομα. Α, μ' αρέσει. Θα φάνε όλοι μας. Να σου πω, μου έχεις ετοιμάσει κι άλλο, ωραία. Βλέπω εγώ εκεί πέρα πίσω. Μετά θα κάνουμε και τη σαλατίτσα μας. Α, και σαλάτα. Βέβαια, χωρίς σαλάτα δεν μπορείς να συνεχίζεις. Λοιπόν, και τώρα σκεπάζουμε την κατσαρόλα μας και την αφήνουμε ένα 10 λεπτό. 10 λεπτά? Ένα 10 λεπτό. Πω, πω. Και μέχρι εκείνη την ώρα τι θα κάνω? Μέχρι εκείνη την ώρα μπορείς να κάνεις ό,τι άλλο θέλεις. Να πάμε να δούμε όμως τα συστατικά μας άλλη μια φορά, γιατί μύρισε πολύ Ελλάδα. Για το μυδοπίλαφο θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μύδια με κέλυφος καταψυγμένα, 500 γραμμάρια μύδια καθαρισμένα, 500 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι, ένα κουτάκι κονκασέ ντομάτα, ένα καρότο, μισή πιπεριά πράσινη, ένα κρεμμύδι ξερό, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, ένα ποτήρι λευκό κρασί, μισό ποτήρι ελαιόλαδο και περίπου μισό λίτρο νερό. Και για το σερβίρισμα, ένα ματσάκι μαϊντανό και λίγο άνηθο. Λοιπόν, να δείξουμε πρώτα το... Αχ, μύρισε Ελλάδα, Παναγία μου, μύρισε. Με έχεις τρελά... Πω... Μου κάνεις πλάκα, πού πήγε το νερό. Αυτό το έχω φάει στο Καστελόριζο. Από τη μία μυρίζει το λουλούδια. Τι έκανες εδώ, παιδί μου? Αυτό το Καστελόριζο. Μου κάνεις πλάκα τώρα, αλήθεια. Βέβαια. Λοιπόν, να δείξουμε τώρα και ένα μπουκετάκι. Ένα μπουκετάκι. Ακριβώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κόψουμε λιγάκι. Κοίτα εδώ, πού το βρήκες, παιδί μου, αυτό? Πες μου, πού το βρήκες? Στο Καστελόριζο. Αχ, να σου πω, είναι αληθινό, Αληθινό τώρα. Βαρύ. Άνηθος και μαϊντανός, θα τελευταίο από πάνω. Φρέσκα μυρωδικά, για να μυρίζει η Ελλάδα. Χωρίς να πάρει βράση, χωρίς τίποτα. Πω πω, πω πω πως μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα με έχεις φτιάξει. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Σε τόσο λίγο χρονό. Δεν θέλει πολύ, γιατί θα αρχίσουν τα μύδια να γίνουν. Σε σπίτι ή σε μαγαζί τέτοιο χρώμα, ακόμα και αν χρησιμοποιούν την ίδια την ντομάτα που έχουμε βάλει και εμείς σήμερα. Είναι ανάλογα πώς θα τους πετύχει. Αυτό είναι το δύσκολο. Μάλιστα. Είδες το μισό κέλυφο στη ρεπή. Βλέπω εδώ πέρα τη δράση, εδώ βλέπω. Δεν σερβίρω άλλο. Εγώ δεν μπορώ να το πάρω και να φύγω τώρα. Όχι, δεν θα το παραδεύω, γιατί υπάρχει κι άλλος κόσμος. Σε παρακαλώ, απλώς δοκίμασε τώρα που ζεματάει να μας πεις αν είναι καλό. Καλά, περίμενε. Περίμενε τώρα, γιατί... Λίγο. Τι λίγο καλέ? Λίγο. Όχι τόσο καλέ, όχι τόσο. Λίγο καλέ. Έτσι, κλείω. Γιατί για να το φάμε δεν είναι. Ναι, άσε λίγο. Εντάξει, κάνουμε δεν τα έχουμε αδυνατήσει, αλλά. Μύρισε Ελλάδα. Μύρισε. Μου κάνεις πλάκα. Καθόλου. Μήπως θέλει λίγο αλάτι. Χωρίς είναι τέλειο. Έτσι το αλάτι είναι. Το έχεις πετύχει χωρίς να το έχουμε πάρει. Δεν το πιστεύω. Ένα εύκολο φαγητό που μπορεί να το κάνει όλες οι νοικοκυρές στην κουζίνα τους. Να σου πω, θέλεις λίγο να συνεχίσεις τι θέλεις να κάνεις για να ασχοληθώ εγώ λίγο με αυτό. Εμείς θα κάνουμε τώρα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη σαλάτα μας. Α, και σαλάτα. Ωραία. Okay. Για να συνεχίσουμε. Μπορώ λοιπόν, να εσύ μπορείς να συνεχίσεις από εκεί να φέρω και εγώ τα υλικά μου. Για τη σαλάτα μας θα χρειαστούμε ένα μαρούλι, μία λόλα πράσινη, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, ντοματίνια, 300 γραμμάρια γαρίδες καταψυγμένες, ελιές καλαμών, 100 γραμμάρια καρύδια, λάδι τρούφας, βαλσάμικο με μέλι και ένα κουλούρι σουσαμένια Θεσσαλονίκης. Κοίτα εδώ, να σε ρωτήσω, μισό λεπτό, στη σαλάτα τη συγκεκριμένη δεν μπορούμε να βάλουμε και καρύδια μέσα? Βέβαια, μπορούμε. Όμως σου είχα πει να πάρουμε καρύδια, δεν τα βλέπω τα καρύδια. Εγώ δεν βλέπω καρύδια όμως, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα αφού δεν έχουμε... Νομίζεις, ναι. Σου έχω λύσει. Εντάξει. Cash and Carry με τη μία θα έρθει στο χώρο μας. Παρακαλώ πολύ τηλέφωνο, 210-57-71-761. Να αρχίσω να κόβω, να φτιάχνω τη σαλάτα μας. Ωραία, λοιπόν. Και να δεις πόσο γρήγορα θα έρθει. Πάμε στοίχημα. Άντε, πάμε στοίχημα. Εσύ ότι δεν θα φάω το μυδοπίλαφο. Εντάξει, οκ, νομίζεις. 2, 10, 57, 71, 7, 61, το Cash and Carry θα μου φέρει καρύδια. Τι έγινε? Α, θα έρθουν, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εμένα η σαλάτα δεν μ' αρέσει να είναι χοντροκομμένη. Ούτε να είναι κομμένη με τα χέρια. Μ' αρέσει αυτό το μέγεθος. Την προηγούμενη φορά και γύρισες και μου είπες ότι εμένα δεν μ' αρέσει που το παίρνουν και το κάνουν έτσι. Εντάξει, το πιστεύω κι εγώ αυτό, ότι δεν είναι σωστό γιατί φεύγουν και τα συστατικά. Το λιώνεις το λαχανικό έτσι. Αυτό είναι το μέγεθος του. Μαρουλάκι πλημμένο ένα-ένα. Ακριβώς. Εννοείται και από τους καλύτερους. Γιατί επιλέγουμε μόνο τους καλύτερους. Έτσι. Προσέχουμε για να έχουμε. Εσύ κοίτα εκεί πέρα τώρα γιατί έχω ένα άγχος. Γιατί, πού είναι το άγχος? Παιδάκι μου, κοίτα εκεί πέρα. Δεν μ' αρέσει αυτό, μ' αγχώνεις. Ποιο? Μπορείς, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή το κόβεις έτσι. Ναι. Ναι, πρόσεχε, που οι νοικοκυρές καλύτερα να το κόβουν έτσι ή αλλιώς όπως είναι έτσι. Γιατί δηλαδή, το κόβεις έτσι και απλώς έχει πιο πολύ θόρυβο έτσι. Αλλά είσαι σίγουρος τι κόβεις. Μπορώ να τραβάω φωτογραφίες? Βέβαια. Ωραία. Για να βάλω το μυδοπίλα. Λοιπόν, βάζουμε εκτός από το κρεμμυδάκι το άσπρο, το πράσινο, έτσι, το φιλαράκι. Μην ξεχνάτε, κάνετε like στο Ζούμε Όμορφα και θα δείτε και τις συνταγές μας. ZoomeOmorfa.gr. Λοιπόν, βάζουμε. Το αμαξάκι μας πώς σου φάνηκε το κόκκινο, το έξαλλο, το ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο. Αχ, μ' αρέσει, τα αγαπάω. Λοιπόν. Θα αρχίσω να το χαϊδεύω, δεν ξέρω και πού είναι τώρα, κάπου εδώ. Έχουμε βάλει τα πράσινά μας, μπορούμε τα ντοματίνια μας να τα κόψουμε στη μέση. Αχ, να σου πω, αυτό θα τραβάω κάθε εβδομάδα. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή δεν φτάνει που πάμε να κάνουμε ένα φαγητό. Θέλεις και τη σαλάτα, θέλεις και άλλα ή θα σταματήσουμε? Όχι, θα κάνουμε κι άλλα. Τι θα κάνουμε? Μετά θα συνεχίσουμε και με μια πίτα. Α, εντάξει, δεν πάμε καλά. Έχουμε ξεφύγει τελείως, μου φαίνεται. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Εύκολα πράγματα. Λοιπόν, τα ντοματίνια μας. Ελπίζω να μην βλέπει η μαμά μου. Δεν σε βλέπει καθόλου. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με άλλα πράγματα. Λίγες σελίτσες. Η μαμά μου τις καθαρίζει τις σελίτσες όμως. Εγώ δεν τις καθαρίζω τις σελίτσες. Α, τις αφήνεις έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι μου αρέσουν. Λοιπόν και. Αχ, βρε Στέλιο. Έχουμε βράσει. Τι έγινε, τα καρύδια μας? Σιγά μην έχουν έρθει τα καρύδια. Ναι, καλά τώρα νομίζεις. Cash and Carry με τη μία. Υπήρχε περίπτωση να κάνουμε σαλάτα χωρίς καρύδι? Υπήρχε, άμα δεν μας τα φέρνανε. Βέβαια θα μας τα φέρνανε. Το Cash and Carry είναι εδώ. Μπορώ να αρχίσω να ρίχνω. Να τα σπάσω, να τα ρίξω έτσι όπως είναι. Μ' αρέσουν μισά ολόκληρα. Βάλε τα ολόκληρα. Όπως είναι, εντάξει. Ναι, βάλε σου τι, να βάλω εγώ από εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί όλοι οι σεφ τρώμε και δοκιμάζουμε και κάνουμε και κάνουμε, διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς οι σεφ. Εγώ δεν δοκιμάζω. Εγώ δεν δοκιμάζω. Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Θα μου δώσεις τώρα το λάδι της τρούφας, να βάλουμε. Λάδι τρούφας θέλεις. Λάδι τρούφας θα βάλουμε. Ωραία. Οκ. Γιατί επιλέγεις πάντα τους καλύτερους εσύ? Έτσι είναι. Δηλαδή, όταν δηλαδή, στο πιάτο μας ναι, πρέπει να είναι το καλύτερο. Θέλεις κάτι άλλο? Και θα χρησιμοποιήσουμε και ξύδι με μέλι. Ξύδι, ξύδι με μέλι, ξύδι με μέλι. Αυτό, όχι. Α, ορίστε, ωραία. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Να σου πω κάτι, από τον καιρό που βγήκανε αυτό το συγκεκριμένο το είδος, το μεταξίδια, πνίγηκα. Μεταξίδια, γιατί τώρα θέλω να δοκιμάσω τέτοιο, γι' αυτό πνίγηκα. Που μπορείς να έχεις ό,τι γεύση θέλεις, δεν ξέρω πώς ανοίγει αυτό. Ορίστε. Εύκολο. Είδες πώς μύρισε το λάδι τρούφας. Εντελώς διαφορετικά από ό,τι θα μύριζε για οποιοδήποτε λάδι. Κοίτα, παιδί μου. Είμαστε καλά, τα πάντα έχει αυτό. Πώς το βάζουμε? Μου κάνεις πλάκα, μυρίζει λάδι τρούφας. Λάδι από ελιά με άρωμα τρούφας. Ακριβώς. Ανακατεύουμε τη σαλάτα μας. Πω πω, δεν υπάρχει μυρωδιά. Γι' αυτό τζάμπα... Ποιο είναι το αγαπημένο σου ξύδι εσένα, με μέλι? Με μέλι είναι το καλύτερο. Και η σαλάτα μας με το γαριδάκι. Όχι, δεν θέλει άλλο. Μπορείς να δοκιμάσεις να δεις. Μπορούμε να βάλουμε τώρα αλατάκι και λίγο πιπεράκι. Βέβαια. Πω, τρελάθηκα τώρα. Πάμε να δούμε όμως τα υλικά μας, μισό λεπτό, γιατί εγώ πρέπει να δοκιμάσω. Για τη σαλάτα μας θα χρειαστούμε ένα μαρούλι, μία λόλα πράσινη, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, ντοματίνια, 300 γραμμάρια γαρίδες καταψυγμένες, ελιές καλαμών, 100 γραμμάρια καρύδια, λάδι τρούφας, βαλσάμικο με μέλι και ένα κουλούρι σουσαμένια Θεσσαλονίκης. Τόσα χρόνια μύρισε Ελλάδα. Τόσα χρόνια θα λέμε σε χρόνια. Βέβαια. Έτσι, μπράβο. Έχουμε τελειώσει και τη σαλάτα μας. Βέβαια, αντί για κουρτόνους, ναι, εμείς θα βάλουμε κουρουράκι. Πλάκα μου κάνεις. Καθόλου. Αγαπάω. Ωραία. Πιάσε ένα ξεροψημένο, έτσι ακριβώς. Μόνο ξεροψημένο, μισό λεπτό, θα πάρω πίσω. Αυτό. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Όπως είναι έτσι. Έχεις επιλέξει τους καλύτερους. Δεν υπάρχεις. Έτσι είναι. Στη μαγειρική πάντα επιλέγεις το καλύτερο. Αν θέλουμε το ψιλοκόβουμε, ναι, ή αλλιώς το χοντροκόβουμε. Κοίτα, ωραία ιδέα. Ξέρεις τι κάνει η μαμά μου? Παίρνουμε τα κουλούρια, τα αφήνει η μαμά και τα τρώει μετά από 2 μέρες, μετά από 3 μέρες. Και της αρέσει το πολύ κράντσι. Ναι, είναι πάντα, την επόμενη μέρα είναι πάντα καλύτερα. Μ' αρέσει. Και αυτό είναι η τελευταία μας πινέλια. Μ' αρέσει και πάρα πολύ. Λατρεύω, αγαπάω. Ευχαριστώ. Φωνάζει η μαμά να μην τρώμε συνέχεια, λέει. Εντάξει, δεν μας βλέπει τώρα. Να σου πω, πώς σου φάνηκαν τα λουλουδάκια? Τα λουλούδια είναι πάρα πολύ ωραία. Στο θείο μου το θάνατο και στη θεία μου την τέντα. Πολλούς χαιρετισμούς. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Θέλεις να μου πεις τι θα κάνω άλλο? Τώρα θα κάνουμε μία πίτα. Δεν θα τη φτιάξουμε εμείς. Περίμενε. Έχεις πάλι τους καλύτερους. Εννοείται. Αλλιώς δεν θα την κάναμε. Φαμίλια, μία από τις καλύτερες εταιρείες που μπορούμε να βρούμε ό,τι θέλουμε, γρήγορα, έξυπνα και προπαντός υγιεινά. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Τι πίτα παρακαλώ. Έχουμε την πίτα, έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180, ακριβώς, και θέλει μισή ωρίτσα. Λοιπόν, ακριβώς όπως είναι. Μισό λεπτό, λέει και πάνω. Α, τα λέει όλα. Ναι, έχει οδηγίες χρήσεως. Ψήνεις για πρώτη φορά στο δικό μας το φούρνο. Θα ανοίξεις εσύ το φούρνο. 180. Τέλεια. Καρορίζικο. Καλά ψησίματα στο Μύρισε Ελλάδα. Και πόση ώρα θα περιμένω? 30 λεπτά. 30 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι και άρχισε να μου δείξει. Χαχαχα, κοίτα τώρα να δεις εδώ. Τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει. Έλα, για να δω. Πω πω. Α, παπά, πως μυρίζει. Περίμενε, κάτσε γιατί τσουρουφλίστηκα από εδώ, περίμενε. Πρόσεξε, μην καείς. Κάτσε. Δύσκολο είναι. Και τι βάζεις τα δύσκολα εδώ πέρα τις γυναίκες. Έτσι. Α, παπά, κάτσε, καίει. Περίμενε. Άρε Φαμίλια, πώς αγαπάω. Ακούς το τραγανό φίλο. Ακού φίλο. Αγαπάω Φαμίλια, αγαπάω. Εντάξει. Πες μου αν έχεις φάει ωραιότερη πίτα. Πες μου αν έχεις φάει. Με τέτοιο τραγανό φίλο όχι. Ούτε εγώ τη φτιάχνω από την αλήθεια που ανοίγω το φίλο και μόνο. Και θα κάνουμε όμως και διάφορα, ε. Κοίτα εδώ. Αυτή μπορεί να τη δοκιμάσεις. Αχ, αγαπάω πολύ. Αγαπάω. Αγαπάω. Περίμενε, περίμενε τώρα γιατί εδώ. Αχ. Κάηκα, περίμενε. Τώρα θα πω κάτι. Ελπίζω να μην τα ακούει η μαμά μου. Είναι καλύτερα από τη μαμά μου. Είναι καλύτερα από τη μαμά μου. Πάντα να ξέρεις ότι το αγόρι σου είναι καλύτερο. Το ξένο είναι πάντα πιο γλυκό. Είναι πιο γλυκό. Η Φαμίλια είναι καλύτερη. Πάντα πρέπει να επιλέγεις το καλύτερο από τα καλύτερα. Αυτό ήτανε. Για σήμερα ναι, αυτό ήτανε. Για σήμερα ναι, πόσο σ' αγαπάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο Μύρισε Ελλάδα. Συγχαρητήρια. Καλή αρχή να έχεις. Καλή αρχή. Αχ, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Μύρισε Ελλάδα. Πάλι εδώ θα είμαστε. Ζούμεομορφα.gr για να δείτε τις συνταγές μας. Και φυσικά κάνουμε like γιατί θα κερδίσετε και πλούσια δώρα. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center.